Ζητούσαμε, λέει, κύριε Γανιδιώτη, να μας λυθούν τα χέρια Βεβαίως. Για να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό λέει. Βεβαίως. Παρακαλώ. Να εφαρμόσουμε τον νόμο. Ακούστε, κύριε Παναγιώτοπουλε, τα πράγματα, κύριε, συγγνώμη. Παναγιώτοπουλε είναι δίπλα σας. Είναι... Γελιάξω. Τα πράγματα είναι απλά. Όποιοι ανήκουν σε μία μειοψηφία η οποία προσπαθεί με ρόπαλα, μολότοφ, στυλιάρια να επιβάλλει τις απόψεις της, αυτοί είναι φασίστες. Και όποιος υπερασπίζεται τέτοιους φασίστες, ναι, ναι, είναι και αυτός φασίστας. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Ναι. Επίσης, είναι κατάπτυστο να καθυβρίζει η αστυνομία ότι κάνει αλητεία όταν κάνει τη δουλειά της και υπερασπίζεται τη δημοκρατία από αυτούς τους μειοψηφιστικούς τραμπούκους και φασίστες. Πόσα έχουν τα πανεπιστήμια, πόσοι φοιτητές έχουν τα πανεπιστήμια. Μισό λεπτό, θα τα πείτε όλα. Πόσους έχουν... Κάνει τη δουλειά της η αστυνομία βεβαίως, όταν είναι δύο με γκλόπ από πάνω από ένα νεαρό. Γιατί, τι θέλετε, και... να βάλουμε κανόνες εμπλοκής ελευθερά πάλι μαζί μας. Όχι, σας ρωτώ να μας πείτε τη γνώμη σας. Έτσι είναι. Δεν αντιστέκεται, δεν το χτυπούν. Και το συλλαμβάνουν. Να πάρει την κυβέρνηση, κυρία Πανοπούλου, και να λέει ένα-ένα. Γυμνοί αλλημένοι με λάδι να παλεύουν σαν πενκλειβάνιδες. Άμα θέλει. Έτσι να κάνουμε. Έτσι γίνεται σε όλες τις αστυνομίες του κόσμου. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Είναι λοιπόν, λέω, κατάπτυστο να αποκαλεί σε αλήθεια την αστυνομία όταν κάνει τη δουλειά της. Γιατί αυτό το οποίο έγινε ήταν απλά εφαρμογή του νόμου. Τα πανεπιστήμια, κοιτάξτε, πριν για την ΑΣΟΕ και όλες αυτές τις ιστορίες τότε. Πόσους φοιτητές έχουν ξέρει τα πανεπιστήμια, κύριε Λιάτσο? Έχουν κάσει Αθήνα 118.000. Πόσοι ήταν εκεί πέρα σκηνητοποιήσει τα βίντεο αυτά? 200, 300 και στην πορεία μετά 1.000, 2.000 και 3.000 δωμένα δώρο. 5.000. Οι υπόλοιποι τι είναι? Ας πω ότι είναι οι υπόλοιποι οι οποίοι υποφέρουν από αυτούς τους αλήτες. Είναι παιδιά αγροτών, παιδιά από εργάτες, μικροπαλλήλους από την επαρχία που νοικιάζουν καρτσονιέρες και τα παιδιά τους κάνουν εξεταστικές γιατί πάνε αυτοί και τα καίνε και τα σπάνε και έχουν την κάλυψη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βγάζει και γλώσσα από πάνω. Και έχουμε πανεπιστήμια τα οποία θα έπρεπε να ήταν κοσμήματα και είναι μπάχαλα και είναι χαβούζες μερικά από αυτά. Καμά δείτε τους χώρους που έχουν κάνει, άμα πάτε σε εστίες να δείτε πώς είναι. Και τα κάνουν αυτοί αυτά. Και οι οποίοι από αυτούς που βλέπετε πολλοί δεν είναι καν φοιτητές. Θυμάστε το αστείο με το φοιτητή που κάνει δηλώσεις. Δεν μας αφήνουν, λέει, να κάνουμε μάθημα. Και τον βγάλανε λεζάτα και με το όνομά του, συμφοιτητής του, ότι ήταν από την Ιαπωνική. Και είχε πάει και πάρει σαν το φοιτητή της ΑΣΟΕ. Αυτά έχουμε. Και το θεωρούμε δηλαδή και καταρχήν από κάτι τελευταίο απλό. Από πού και ως που τιμάς τη μνήμη κάποιου καίγοντας την πόλη? Πού το βρήκαμε αυτό? Το δικαίωμα στην ανομική, τι παράξενος τρόπος είναι αυτός να κάνεις μνημόσυνο και να διεκδικείς με το να καίσεις κτίρια, να σπάς αυτοκίνητα, να πετάς μολότοφ σε αστυνομική? Τι είναι η αστυνομική? Μπαίνουν στην αστυνομία με εξετάσεις. Οι ειδικοί φρουρούν μεμόρια, έχουν οικογένειες. Υπερασπίζονται εσάς, εμένα, την πλειοψηφία του κόσμου. Από πού και ως πού είναι κεκτημένο δικαίωμα? Τι να το κάνεις αυτό στη Γερμανία, στη Γαλλία? Όλοι οι αστυνομικοί είναι καλά παιδιά και όλοι οι πάντες είναι καλύτερα παιδιά. Είναι αλήτες και φασίστες. Από αυτούς με την κουκούλα, οι οποίοι και ένες σπάνε και μετά μην ξοκλαίνε όταν φάνε ξύλο κατά τη σύλληψη. Ευχαριστώ, κύριε Κανιδιώτη. Μισό λεπτάκι, αν μου επιτρέπεις. Αν δεν μου επιτρέπεις, να μιλήσεις. Συγγνώμη, κύριε Έτσο, μόνο κάτι, μην το ξεχάσω. Και τις πλασικές φορές αυτό που ακούστηκε. Τα είπε, στη χειλή που τον κάνουνε, έχουν μείνει τέφλοι πόσοι άνθρωποι. Αυτό που είναι σωστό και θα πρέπει να γίνει είναι οι υδροφόρες που έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και βεβαίως χρωμοβοβίδες. Γιατί έτσι συλλαμβάνεις αυτούς που ξέρεις, τους βλέπεις βαμμένους όταν είναι εκεί και κάνανε τα επεισόδια. Οι πλαστικές σφαίρες όμως, και γιατί το λέω αυτό, ότι δεν πρέπει να ασκείται τέτοιου είδους βία? Διότι το 99% από αυτούς, όταν περάσουν μερικά χρόνια, θα θυμούνται το τι ανοησίες έκαναν σε αυτή την ηλικία. Γιατί όπως είχε πει κάποιος, ο άνθρωπος γεννιέται εμπριστής και πεθαίνει πυροσβέστης.